Γεια σας, παιδιά. Μαζί θα κάνουμε την φυσική της πρώτης λυκείου. Στα μαθήματα αυτά θα ξεκινήσουμε με κάποιες βασικές έννοιες, όπως είναι η έννοια του υλικού σημείου, της θέσης, της μετατόπισης, της χρονικής στιγμής, της χρονικής διάρκειας. Αυτές είναι κάποιες πολύ βασικές έτσι, έννοιες στη φυσική, με τις οποίες πρέπει να εξοικειωθούμε, καθότι η μηχανική ειδικότερα που θα έχετε στην πρώτη λυκείου αλλά και στην τρίτη λυκείου, στηρίζεται σε αυτές τις έννοιες. Ας τις δούμε όμως με τη σειρά. Καταρχάς, μιλάμε και λέμε υλικό σημείο. Γιατί λέμε υλικό σημείο? Γιατί θεωρούμε ότι το σώμα με το οποίο θα ασχοληθούμε δεν έχει διαστάσεις. Δεν έχει διαστάσεις, δηλαδή είναι ένα σημείο το οποίο δεν έχει διαστάσεις. Αλλά και όταν ακόμα έχουμε ένα μεγαλύτερο σώμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, αυτό το μεγαλύτερο σώμα εκπροσωπείται τις περισσότερες περιπτώσεις από ένα υλικό σημείο, το οποίο είναι το κέντρο μάζας. Την έννοια του κέντρου μάζας πάλι θα τη δούμε πολύ αργότερα. Τα σώματα λοιπόν πρέπει να προσδιορίσουμε πού βρίσκονται. Για να δούμε πού βρίσκονται, θα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο, ένα σύστημα αναφοράς όπως λέμε, για να καθορίζουμε τη θέση τους. Στην πιο απλή περίπτωση θα μπορούσαμε να έχουμε μία ευθεία γραμμή και το υλικό σημείο μας να βρίσκεται σε διαφορετικές θέσεις πάνω σε αυτή την ευθεία γραμμή. Δηλαδή, εδώ είναι η αρχή όμικρον, αυτό εδώ το σημείο όμικρον που είναι η αρχή και το υλικό μας σημείο μπορεί κάποια στιγμή να είναι στη θέση α. Τι λέμε τότε λοιπόν, πώς το προσδιορίζουμε? Αν η απόσταση όμικρον α έχει ορισμένο μήκος, τότε η θέση του είναι η όμικρον α. Παράδειγμα, το όμικρον α ας πούμε ότι είναι 2 μέτρα. Έτσι λοιπόν, η θέση του είναι λέμε τότε στα 2 μέτρα. Κάποια άλλη χρονική στιγμή, το ίδιο υλικό σημείο μπορεί να βρεθεί στη θέση β. Τότε η απόσταση που το καθορίζει πλέον δεν είναι η όμικρον α που ήταν πριν, αλλά είναι η όμικρον β. Είναι αυτή εδώ. Και ας πούμε ότι η όμικρον β για παράδειγμα είναι 5 μέτρα. Αυτή εδώ ότι είναι 5 μέτρα. Τότε λοιπόν έχουμε τη θέση α, τη θέση β. Ποια είναι η μετατόπιση μεταξύ των δύο θέσεων? Ποια είναι αυτή η μετατόπιση? Η μετατόπιση λοιπόν, παιδιά μου, είναι η αβ, αυτή εδώ είναι η μετατόπιση του, η οποία αβ, όπως βλέπετε, είναι, πώς θα τη βρούμε αλήθεια, τι πιο απλό, θα αφαιρέσουμε όμικρον β, μείον όμικρον α. Η μετατόπιση του λοιπόν αβ είναι 5 μείον 2 μέτρα, είναι λοιπόν 3 μέτρα. Έτσι λοιπόν έχουμε πει ότι έχουμε ένα υλικό σημείο, έχουμε τις θέσεις τις οποίες βρίσκεται και έχουμε πει και για την μετατόπιση. Η αλήθεια είναι, παιδιά, όμως, ότι αυτά είναι διανύσματα. Στην πραγματικότητα αυτά είναι διανύσματα. Δηλαδή, κανονικά, εδώ που τα λέμε, έχουμε το διάνυσμα όμικρον α, έχουμε το διάνυσμα όμικρον β, και η μετατόπιση είναι η διαφορά των δύο διανυσμάτων. Και η μετατόπιση, κανονικά, είναι το διάνυσμα αβ. Στην πραγματικότητα είναι έτσι τα πράγματα, αλλά για λόγους απλούστευσης τα χρησιμοποιούμε αυτές τις μετατοπίσεις, μη θεωρώντας τις ότι είναι διάνυσμα. Βέβαια, τι γίνεται όταν έχουμε μια μετατόπιση γενικότερα σε ένα επίπεδο. Το επίπεδο, ας πούμε, του πίνακα. Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε το επίπεδο του πίνακα. Εντάξει. Κάποια στιγμή, λοιπόν, και ας πούμε ότι για να προσδιορίσουμε τη θέση, τώρα εδώ πλέον, των υλικών σημείων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα όπως λέγεται σύστημα συντεταγμένων. Σύστημα συντεταγμένων σημαίνει ότι έχουμε δύο άξονες, έναν άξονα χ και έναν άξονα ψ. Και έτσι λοιπόν η θέση ενός σημείου είναι αυτή, είναι η θέση α. Τότε έχουμε μία τεταγμένη, όπως ξέρουμε, την όμικρον ψ, που είναι η τεταγμένη του σημείου. Και έχουμε και μία τετμημένη, την όμικρον χ. Αυτή λοιπόν που είναι η τετμημένη του σημείου. Το σημείο λοιπόν προσδιορίστηκε έτσι. Θα μπορούσε και με άλλον έναν τρόπο να προσδιοριστεί. Θα μπορούσε να έχει προσδιοριστεί η θέση του με ένα διάνυσμα, με το διάνυσμα όμικρον α. Με αυτό εδώ το διάνυσμα. Κατόπιν, το ίδιο υλικό σημείο μπορεί να πάει σε μία άλλη θέση. Μπορεί να πάει εκεί, ας πούμε. Στη θέση, στο σημείο στη θέση β. Τότε. Πώς θα το προσδιορίσουμε? Θα έχουμε μία άλλη τεταγμένη, την ψ2 πλέον, ενώ πριν θα την ονομάσουμε ψ1. Μία άλλη τετμημένη, την χ2, ενώ πριν ήταν χ1.
Ενώ θα μπορούσε ακόμα και να προσδιοριστεί η θέση αυτού του σημείου με ποιον, με το διάνυσμα όμικρον β. Με αυτό εδώ το διάνυσμα. Με το όμικρον β διάνυσμα. Πόσο μετατοπίστηκε, βρε παιδιά, αυτό το σημείο. Από τη θέση α, για να πάει στη θέση β, πόσο μετατοπίστηκε. Η μετατόπιση του είναι αυτή, αν το δούμε διανυσματικά. Αυτή είναι η μετατόπιση. Διότι από τη θέση α πήγε στη θέση β. Μάλιστα τότε μπορούμε να πούμε ότι η μετατόπιση, όπως πριν, αν θυμάστε, αφαιρέσαμε τα δύο μήκη, έτσι και εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο. Να πούμε ότι η μετατόπιση αβ, το διάνυσμα της μετατόπισης αβ, είναι η διαφορά του διανύσματος όμικρον β μείον όμικρον α. Είναι λοιπόν όμικρον β διάνυσμα μείον όμικρον α διάνυσμα. Αφαιρώντας λοιπόν τα δύο διανύσματα, το διάνυσμα του τέλους μείον το διάνυσμα της αρχής, βρίσκουμε τη λεγόμενη μετατόπιση. Τώρα εδώ, παιδιά, πάμε να μιλήσουμε λίγο πιο απλά για την έννοια της μετατόπισης. Μετατόπιση τελικά είναι να ενώσεις τη θέση της αρχής με τη θέση του τέλους. Δηλαδή, πού ήταν, βρε παιδάκι μου, στην αρχή το υλικό σημείο, πού πάει τελικά, ποια είναι η αρχική του, ποια είναι η τελική του θέση. Ένωσε αυτές τις δύο θέσεις και το ευθύγραμμα αυτό τμήμα σου δείχνει τη μετατόπιση του σημείου. Συγκεκριμένα. Αλήθεια, για να δούμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα ταξιτζή. Ο ταξιτζής λοιπόν ξεκινάει το πρωί από το σπίτι του, ξεκινάει από τη θέση α. Καθώς λοιπόν ξεκινάει ο ταξιτζής από τη θέση α, παιδιά, τι κάνει, ξέρετε τι κάνει. Αρχίζει και κάνει κάποιες διαδρομές μέσα στο λεκανοπέδιο π.χ. Αττικής. Και όπως κάνει λοιπόν αυτές τις διαδρομές, ενώ ξεκίνησε από τη θέση α, λέει ο ταξιτζής το μεσημέρι, δεν πάω στο σπίτι της μαμάς μου να φάω, γιατί το φαγητό της γυναίκας μου δεν μου αρέσει σήμερα. Πάει λοιπόν στο σπίτι της μαμάς του να φάει ο ταξιτζής, το οποίο είναι εκεί, η θέση β. Αλήθεια, για πέστε μου, ποια είναι η μετατόπιση του. Η μετατόπιση του ποια είναι. Είναι τι, να προσθέσουμε όλα τα χιλιόμετρα που έχει δείξει ο χιλιομετρικτής του αυτοκινήτου. Όχι βέβαια. Ξέρετε ποια είναι. Είναι αυτή εδώ η απόσταση αβ. Αυτή είναι η μετατόπιση του ταξιτζή. Αν πάρουμε το ξεκίνημά του που έκανε από το σπίτι του μέχρι το σπίτι της μαμάς του. Λοιπόν, τώρα ο ίδιος ταξιτζής το βράδυ θα πάει σπίτι του για να πάει γυρίσει σπίτι του να κοιμηθεί. Έτσι λοιπόν, μετά από τις μαμάς του, συνεχίζει κάποια περίπλοκα δρομολόγια και στο τέλος, τι κάνει, γυρνάει πού, στο σπίτι. Άρα το βράδυ ξαναγύρισε στο α. Ποια είναι η μετατόπιση από το α που ξεκίνησε το πρωί μέχρι ξανά το α που θα γυρίσει το βράδυ. Ποια είναι η μετατόπιση του. Φυσικά είναι 0. Δηλαδή όλη τη διαδρομή που έκανε όλη την ημέρα, όλη αυτή η διαδρομή την οποία έκανε, παρόλα αυτά έχουμε μία μετατόπιση 0. Τελικά τι γίνεται, ποια είναι αυτή η διαδρομή. Αυτή η διαδρομή έχει ένα μήκος που λέγεται μήκος τροχιάς. Πολλές φορές το λέμε και διάστημα. Το διάστημα λοιπόν είναι αυτό το οποίο λέει ο χιλιομετρητής και είναι να προσθέσουμε όλο αυτό εδώ τα μήκη που έκανε. Όμως η μετατόπιση του είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει αυτές τις δύο θέσεις. Εδώ επίσης αναφερθήκαμε σε όλα αυτά και στην έννοια, μιλώντας για αυτές τις διαδρομές, αναφερθήκαμε έμεσα και στην έννοια της τροχιάς. Τι είναι τροχιά. Τροχιά, παιδιά μου, είναι όπως ξεκινάμε από μία θέση α και οι διαδοχικές θέσεις τις οποίες ακολουθούμε είναι σημεία. Αν ενωθούν όλα αυτά τα σημεία, τότε αυτό το οποίο διαγράφεται είναι μια τροχιά. Η τροχιά λέει το σύνολο των σημείων στα οποία βρίσκεται ένα υλικό σημείο στην μετακίνησή του, κατά τη μετακίνησή του. Τώρα θα πάμε, παιδιά, να μιλήσουμε για την έννοια, είπαμε, για την έννοια του χώρου, κάποιες βασικές έννοιες. Θα πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε για την έννοια του χρόνου. Ένα φαινόμενο, λοιπόν, συμβαίνει κάποια χρονική στιγμή. Η χρονική στιγμή είναι μία θέση στον άξονα των χρόνων. Δηλαδή, όπως πριν κάναμε έναν άξονα και αυτός ο άξονας ήταν άξονας ουσιαστικά του χώρου, δηλαδή δηλώναμε θέσεις, ξεκινούσαμε από το όμικρον και δηλώναμε τις διάφορες θέσεις, έτσι υπάρχει και ο άξονας των χρόνων. Δηλαδή, αν εδώ είναι το 0 στον άξονα αυτό των χρόνων, και κάποια χρονική στιγμή εδώ είναι η T1, παράδειγμα, των 2 δευτερολέπτων, 2 σεκόντ, τότε αυτή είναι μία χρονική στιγμή.
Δηλαδή, συμβαίνει μία στιγμούλα μόνο. Κάποια στιγμή, λίγο παρακάτω, ενώ εξελίσσεται ο χρόνος, ενώ το ρολόι προχωράει και γράφει, ο χρόνος έχει φτάσει εκεί και είναι η χρονική στιγμή T2, η οποία είναι 5 σεκόντ. Αυτή λοιπόν είναι άλλη μία χρονική στιγμή. Έχουμε τις εξής χρονικές στιγμές. Κατά βάση έχουμε την αρχή, που είναι 0 σεκόντ, έχουμε τη χρονική στιγμή T1, που είναι 2 σεκόντ, και έχουμε και τη χρονική στιγμή T2, η οποία είναι 5 σεκόντ. Έχουμε λοιπόν αυτές τις χρονικές στιγμές. Ποια είναι η χρονική διάρκεια από T1 έως T2? Χρονική διάρκεια είναι πόσο διαρκεί ένα φαινόμενο. Ποια είναι λοιπόν αυτή η χρονική διάρκεια? Είναι να αφαιρέσουμε. Το ΔΤ λοιπόν θα είναι T2 μείον T1. Άρα θα είναι 5 σεκόντ μείον 2 σεκόντ μας κάνει 3 σεκόντ. Χρονική διάρκεια λοιπόν είναι μία αφαίρεση. Πώς πριν είχαμε τη μετατόπιση που ήταν μια αφαίρεση, και η χρονική διάρκεια είναι μια αφαίρεση λοιπόν. Αφαιρούμε τις δύο χρονικές στιγμές. Έτσι λοιπόν το φαινόμενο διαρκεί όσο προβλέπεται από τη χρονική διάρκεια, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ δύο χρονικών στιγμών. Πολλές φορές, παιδιά, λέμε σκέτο τε. Τι εννοούμε? Όταν λέμε σκέτο τε, τι εννοούμε? Αυτός είναι ο άξονας των χρόνων. Εδώ ξεκινάμε με το μηδέν. Που λέμε. Και όταν λέμε τε, είναι κατά βάση μια χρονική στιγμή. Παράδειγμα, τε ίσον 5 σεκόντ. Όταν λοιπόν λέμε έναν σκέτο χρόνο, αν δείτε να ακούσετε ένα σκέτο τε, εννοούμε τη διάρκεια από το 0 μέχρι εκεί. Αν ακούσετε σκέτο τε. Αν ακούσετε δέλτα τε, τότε είναι μεταξύ δύο χρονικών στιγμών. Είναι χρονική διάρκεια μεταξύ δύο χρονικών στιγμών. Αν ακούσετε σκέτο τε, είναι η διάρκεια από το 0 μέχρι μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτή είναι λοιπόν η έννοια της στιγμής και της διάρκειας ενός φαινομένου. Τώρα, όπως θα δούμε, μετά είδαμε λοιπόν τι σημαίνει μετατόπιση, θέση, χρόνος. Αν αυτά τα δύο τα συνδέσουμε μεταξύ τους, δηλαδή είδαμε την έννοια του χ, ας πούμε, της θέσης χ, ή της μετατόπισης δέλτα χ. Είδαμε με την έννοια του χρόνου τε, της χρονικής στιγμής τε, ή της χρονικής διάρκειας δέλτα τε. Αν προσπαθήσουμε αυτά τα δύο να τα συνδέσουμε, μεταξύ τους, αυτό με εκείνο ή αυτό με εκείνο, δηλαδή τη θέση με το χρόνο, τότε έχουμε την λεγόμενη εξίσωση κίνησης ενός κινητού. Εξίσωση κίνησης λοιπόν είναι μια εξίσωση η οποία μας δείχνει τη σχέση μεταξύ θέσης και χρόνου. Πού βρίσκεται λοιπόν ένα κινητό σε συνάρτηση με τον χρόνο? Πού βρίσκεται ένα υλικό σημείο σε συνάρτηση με τον χρόνο? Θα πάμε τώρα, παιδιά, να μιλήσουμε για την έννοια της ταχύτητας. Η ταχύτητα πρακτικά ξέρουμε καθημερινά ότι μας δείχνει το πόσο γρήγορα κινείται κάποιος. Πόσο γρήγορα κινείται π.χ. ένα αυτοκίνητο. Η ταχύτητα λοιπόν, για να εκφράσουμε το πόσο γρήγορα τρέχει ένα κινητό, την ορίζουμε ως εξής. Έστω ότι έχουμε μία κίνηση πάνω σε μία ευθεία γραμμή. Πάλι βάζουμε τις θέσεις 0, χ1 και χ2. Ας θεωρήσουμε ότι στη θέση χ1 βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1, το υλικό σημείο, και στη θέση χ2 βρίσκεται τη χρονική στιγμή t2. Τότε λοιπόν, ποια είναι η χρονική διάρκεια? Είναι δέλτα t, που είναι t2 μείον t1. Ποια είναι η μετατόπιση? Όπως είδαμε πριν, είναι το δέλτα χ, που είναι χ2 μείον χ1. Λοιπόν, αν αυτά τα διαιρέσουμε μεταξύ τους, αν δηλαδή διαιρέσουμε το δέλτα χ με το δέλτα τ, δηλαδή αν διαιρέσουμε το χ2 πλην χ1 με το t2 πλην t1, αν διαιρέσουμε τη μετατόπιση με τη χρονική διάρκεια, τότε έχουμε το μέγεθος που λέγεται ταχύτητα. Η ταχύτητα λοιπόν μας δείχνει πόσο γρήγορα μετατοπιζόμαστε πάνω σε μία γραμμή. Αυτή η ταχύτητα θα λέγαμε ότι επειδή είναι δέλτα χ προς δέλτα τ, λέγεται και ρυθμός μεταβολής της θέσης. Ρυθμός είναι κάθε μέγεθος το οποίο λέει από κάτω δέλτα τ. Σου δείχνει πόσο γρήγορα συμβαίνει κάτι. Αυτό μας δείχνει λοιπόν ο ρυθμός. Η ταχύτητα λοιπόν, έτσι όπως την ορίσαμε, εκφράσαμε μόνο το μέτρο της. Στην πραγματικότητα όμως, παιδιά, η ταχύτητα είναι ένα αδιάνυσμα. Δηλαδή,
Αυτό εδώ στην πραγματικότητα είναι έτσι, 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 έτσι. Γιατί στη γενικότερη περίπτωση η ταχύτητα είναι ως εξής. Ας πούμε λοιπόν ότι ένα σώμα, καθώς κινείται πάνω σε μία γραμμή, τη χρονική στιγμή T1 βρίσκεται στη θέση α, η οποία θέση α εκπροσωπείται από το διάνυσμα χ1, με αφετηρία το όμικρο. Κάποια άλλη χρονική στιγμή, τη χρονική στιγμή T2, βρίσκεται στη θέση β και εκπροσωπείται από το διάνυσμα όμικρον β, που είναι το διάνυσμα χ2. Ποια είναι η μετατόπιση? Είναι η αβ, σύμφωνα με αυτά που είπαμε πριν. Ποια είναι η ταχύτητα του κινητού? Η ταχύτητα του κινητού, λοιπόν, είναι, έτσι όπως τα είπαμε, δέλτα χ προς δέλτα τ. Όμως, αν αυτά τα δύο, αν αυτές δύο χρονικές στιγμές είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, αυτή η ταχύτητα, παιδιά μου, λέγεται στιγμιαία. Εάν όμως απέχουν, τότε αυτή η ταχύτητα λέγεται μέση ταχύτητα. Μέση ταχύτητα θα τη λέμε όταν οι δύο χρονικές στιγμές έχουν μια απόσταση σημαντική μεταξύ τους. Στιγμιαία θα τη λέμε όταν αυτές δύο χρονικές στιγμές είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Και για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα την έννοια της μέσης ταχύτητας, ας δώσουμε ένα παραδειγματάκι. Ας πούμε ότι κάποιος πηγαίνει από την Αθήνα, κάνει ένα ταξίδι και ξεκινάει και πάει από την Αθήνα και πάει στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι εκεί. Για να πάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ακολουθεί μια περίπλοκη διαδρομή, στην οποία τρέχει πολύ, τρέχει λιγότερο, πατάει γκάζι, φρενάρει, σταματάει, κατεβαίνει να πιει ένα καφέ, ξαναγυρνάει πάλι πίσω γιατί ξεχνάει το πορτοφόλι του στο καφενείο στο οποίο κάθισε, ξαναπηγαίνει πάλι, φεύγει, μετά παίρνει το τιμόνι γυναίκα του, πάει αργά και τελικά φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, λοιπόν, έχει αυτή η διαδρομή, την οποία έκανε, έχει ένα συνολικό μήκος τροχιάς, το οποίο είναι, το συνολικό μήκος τροχιάς, είναι ένα S ίσον 500 χιλιόμετρα. Και η χρονική διάρκεια στην οποία έκανε για να πάει, όλο αυτό είναι T ίσον 5 ώρες. Όταν θα τα διαιρέσουμε αυτά τα δύο μεταξύ τους, το S με το T, τότε αυτό που θα βρούμε ποια θα είναι η ταχύτητα με την οποία έτρεχε. Δηλαδή, αν διαιρέσουμε τα 500 χιλιόμετρα με τις 5 ώρες και θα βρούμε ότι 100 χιλιόμετρα την ώρα, αυτό το πράγμα τι είναι? Είναι η μέση ταχύτητα ή η στιγμιαία ταχύτητα? Είναι φυσικά η μέση ταχύτητα. Δηλαδή, ότι κατά μέσο όρο αυτός ο οδηγός έτρεχε με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Όμως, αν θέλαμε να το κάνουμε με πιο αυστηρή διαδικασία, εδώ λάβαμε υπόψη μας το συνολικό μήκος της τροχιάς, έτσι. Εδώ λάβαμε υπόψη μας όλο το μήκος της τροχιάς. Μία άλλη εκδοχή του φαινομένου είναι η εξής. Αν πέραμε τη μετατόπιση αθ, αυτή εδώ τη μετατόπιση, αθ, τότε θα βρίσκαμε μία άλλη ταχύτητα, την ταχύτητα η οποία θα ήταν αθ, προς T, και αυτή η ταχύτητα, επειδή αυτή η μετατόπιση είναι πιο σύντομη, είναι πιο μικρή, αυτή η ταχύτητα θα μας προέκυπτε πιο μικρή. Δηλαδή θα ήταν ένα δέλτα χ προς δέλτα T, και αυτή η ταχύτητα θα μας προέκυπτε πιο μικρή, π.χ. θα μας έβγαινε τότε ότι είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Εδώ λοιπόν να προσέξουμε τα εξής, ότι άλλο η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε πάνω σε αυτήν εδώ την τροχιά, που είναι το διάστημα, άλλο η μετατόπιση, την οποία έχουμε να κάνουμε, έτσι, το δέλτα χ, και θα μας δώσει ένα άλλο αποτέλεσμα. Η ταχύτητα φυσικά σε μονάδες SI, σε μονάδες δηλαδή διεθνούς συστήματος, είναι μέτρα ανά σεκόντ, και βέβαια πολλές φορές χρησιμοποιούμε μία άλλη μονάδα, η οποία είναι τα χιλιόμετρα ανά ώρα, που είναι μια καθημερινή και πρακτική μονάδα. Λοιπόν, στα επόμενα βίντεο, παιδιά μου, θα μιλήσουμε για την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, θα δούμε τις εξώσεις της και θα δούμε και τα διαγράμματα της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης. Προς το παρόν, γεια σας.